Μπαίνουμε στις Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με τη Μαρία Αρώνη, διότι Μαρία, είδαμε ότι ο σύντροφος αφήνει έξω την Εύα Καηλή από την υπόθεση, ζητά να απελευθερωθεί για να φροντίσει το παιδί τους. Όμως τα δημοσιεύματα πλάθουν ολόκληρες ιστορίες γύρω από το πρόσωπό του. Ναι, και φαίνεται ότι οι βελγικές και οι ιταλικές εφημερίδες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχουν απευθείας ενημέρωση για την υπόθεση Qatar Gate, μετά την ομολογία του Φραντσέσκο Τζόρτζι, καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα ότι ο σύντροφος της Εύας Καηλή κάνει μια τεράστια προσπάθεια να την απεμπλέξει από αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι δήλωσε στους δικαστές ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί ήθελε να πάρει ένα δώρο στην Εύα Καηλή, να της κάνει δώρο ένα κότερο. Τώρα, στον απόϊχο του τεράστιου σκανδάλου Qatar Gate στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθεωρούνται όλες οι αποφάσεις που αφορούν το Κατάρ. Παγώνουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν να κάνουν με χορήγηση βίζας στους Καταριανούς και ένα ευνοϊκό καθεστώς στην Qatar Airways. Και σήμερα από τη Σύνοδο Κορυφής η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, είπε, δεσμεύθηκε ότι θα κλείσουν όλες οι τρύπες σε ό,τι αφορά το ποιος μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αναφέρθηκε ειδικότερα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και όταν ρωτήθηκε εάν τις έχουν κάνει πρόταση να πάνε στο Κατάρ, να έχει συναντήσει αξιωματούχους από το Κατάρ, η ίδια απάντησε ότι έχει συναντηθεί δύο φορές στις Βρυξέλλες με Καταριανούς αξιωματούχους. Την έχουν προσκαλέσει και για να παραβρεθεί στο Μουντιάλ και για να μιλήσει στο Κοινοβούλιο του Κατάρ. Όμως δεν δέχτηκε να πάει ποτέ, διότι όπως είπε, πάντα είχα ανησυχία για αυτήν τη χώρα. Μάλιστα. Το άλλο ζήτημα είναι το θέμα που φέρνει στην δημοσιότητα η εφημερίδα Le Soir και επιβεβαιώνεται και από τις καταθέσεις του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Οι έρευνες που ξεκίνησε η βελγική αστυνομία, η κρατική ασφάλεια του Βελγίου το 2021 με παρακολουθήσεις και είχαν βάλει από τότε στο μάτι τον Παντσέρη, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή, τον πρώην Ιταλό Ευρωβουλευτή, είχαν ξεκινήσει για υπόνοιες διαφθοράς και παρεμβάσεων από το Μαρόκο. Από το Μαρόκο, λοιπόν. Για το Μαρόκο, ανακάλυψαν το Κατάρ και το Qatar Gate. Άρχισαν να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.